Το συνεχέ φυροκόπημα στη Λωρίδα της Γάζας βρέθηκε στο επίκεντρο της συνάντηση του πρέσβη της διπλωματική αρχής της Παλαιστίνη στην Ελλάδα με τον Δήμαρχο Ηρακλείου. We come here to, to the mayor what's in Palestine, the of Israel in Gaza and the killing of our children and, and women. Over 26,000 Palestinians have been Στη σκιά του Εφιάλτη, στη Μέση Ανατολή, ο πρέσβης αναφέρθηκε στην κατάσταση που επικρατεί στη Γάζα, ενώ βρέθηκε στο επίκεντρο η ιστορική φιλία και τα κοινά σημεία που συνδέουν την Κρήτη με την Παλαιστίνη. Εμείς ε, εκφράζουμε την ευχή ε, να λυθούν τα ζητήματα αυτά στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου η απώλεια τόσων ζώων, Τόσων αθώων και τόσων παιδιών είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να γίνεται ανεκτό από τη διεθνή κοινότητα. Αυτό είναι κάτι το οποίο νομίζω ότι έχει εκφραστεί επανειλημμένος. Στο πλαίσιο της συνάντησης έγινε ανταλλαγή αναμνηστικών δώρων. Uh, not... Παράλληλα τον Αλέξη Καλοκαιρινό επισκέφθηκε και ο πρέσβης της Ομοσπονδιακής Δημοκρατίας της Γερμανίας στην Ελλάδα με τον ίδιο να αναφέρει ότι γνωρίζει την Κρήτη αφού την έχει επισκεφθεί ξανά στο παρελθόν. This is the first time uh, I'm coming to Greece after I started my position as ambassador in Athens four months ago. But it's not the first time I've been to Crete. I've been here 35 years ago uh, for the first time. I was a student and I've been back with uh, my family. Οι δεσμοί και οι πολλήπλευρε σχέσει που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ελλάδα και Γερμανία ήταν κάτι το οποίο συζητήθηκε ιδιαίτερα στην εθιμοτυπική συνάντηση, ενώ έγινε αναφορά και στην συνεργασία και το ενδιαφέρον που υπάρχει σχετικά με τον τουριστικό τομέα του νησιού. Έχουμε uh, μία στενή σχέση uh, και οικονομική, uh, και βέβαια στο πλαίσιο τη. Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά οπωσδήποτε η Κρήτη είναι και ένας ιδιαίτερος προορισμός για πολλούς Γερμανούς φίλους μας